Η μπλε ομάδα με ολική επαναφορά στο Best of και στο Flag Race κερδίζει και τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Δεύτερη και τελευταία. Αυτό σημαίνει ότι οι κόκκινοι θα χάσουν παίκτη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το ζευγάρι φυσικά του Flag Race και του Best of. Ηλία. George, θέλω να σου πω κάτι. Δεν ήταν οι τελευταίες 10 μέρες πολύ καλές για μένα ψυχολογικά. Και το πρωί είχαμε μια κουβέντα με τα παιδιά λίγο πίσω. Ο Μάρης μου έδωσε πάρα πολύ ψυχολογία, η Σταυρούλα μου έδωσε πάρα πολύ ψυχολογία. Επειδή εκείνη τη στιγμή αυτά τα παιδιά ήταν εκεί, γενικά όλη η ομάδα στηρίζει ο ένας τον άλλον. Έπαιξα τον πρώτο πόντο και πάλι δεν πήγα καλά με τον Τάκη, ήταν καταπληκτικός. Και μετά ήρθα εδώ πέρα και μου κάνει πάλι ένα σπίτι η Σταυρούλα, μου μίλησε στην καρδιά. Και όταν πήγα να παίξω, όταν ήταν η ώρα να παίξουμε το flag, μου κάνει η Σταυρούλα, ξέρω ότι το θες πάρα πολύ. Και επειδή η ομάδα έλεγε ποιος από τους δύο θα μπει, μου λέει Σταυρούλα, θέλω να μπεις εσύ και να το κάνεις γιατί ξέρω ότι το χρειάζεσαι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά που ένα στηρίζει τον άλλον στις νίκες, στις ήττες και αυτή τη βδομάδα δεν θα αποχωρήσει κανένας μαχητής. Yeah! Να έρθω και στον Θέμη Αδαμαντίδη, Σταυρούλα Χρυσαϊδή, η οποία μιλάει στην καρδιά, όπως είπε ο Ηλίας Μπόγδανος. Γιώργο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, το πιστεύαμε πάρα πολύ. Είδαμε και το πρώτο σετ που πήγε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλές ατυχίες με πολλά δοκάρια στους κρίκους. Φτάσατε στο 6-2. Φτάσαμε στο 6-2, μετά φτάσαμε νομίζω στο 7-3, 7-4, κάπου εκεί. Δηλαδή και λέγαμε, όχι, θα το πάρουμε, δεν θα πάμε σε αγώνες μπαράζ. Το πιστεύαμε πάρα πολύ, πίστευα πάρα πολύ τον Ηλία και του χρωστούσα ένα flag race. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να το τρέξει και να το κάνει αυτό. Είμαι περήφανη για όλη αυτή την ομάδα. Μπράβο σε όλους μας, μπράβο και στην κόκκινη ομάδα. Και είμαι έτοιμη να πάμε να κάνουμε μπάνιο γιατί βλέπεις πως με κάνανε. Να περάσω και στην κόκκινη ομάδα. Σάκη, δεν τα καταφέρατε στο best of και στο flag race φυσικά. Και η δεύτερη ασυλία χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή κάποια θα αποχωρήσει. Θα μείνετε 5 άτομα. Αδιαμφισβήτητα, η μπλε ομάδα ήταν πολύ καλύτερη σήμερα, Γιώργο. Φάνηκε και από το αποτέλεσμα και στον τελικό στόχο. Είχανε σίγουρα τρεις παίχτες οι οποίοι ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι πήραμε ένα προβάδισμα στα δεύτερα ματσαρίσματα. Παρ' όλα αυτά και πάλι κατάφεραν και να μας τάσουν και από ό,τι φάνηκε και να μας κερδίσουν. Είμαστε σε πολύ δυσάρεστη θέση, απαριθμούμε μόνο 6 παίχτες. Ο ένας είναι ήδη υποψήφιος, άρα θα ψηφιστούμε και θα ψηφίσουμε οι υπόλοιποι 5. Σίγουρα, όπως είπες, θα φύγει ένας κόκκινος, κάτι το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο και μας λυπεί πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ ενωμένη ομάδα και αυτό δεν μας αρέσει. Αλλά αυτή είναι η κανόνα του παιχνιδιού. Οι μπλε το άξιζαν ξεκάθαρα και συγχαρητήρια κιόλας. Τους αξίζει να περάσουν καλά, να φάνε, να πλύνουν τα ρούχα τους. Γιατί έτσι είναι το παιχνίδι. Είτε είναι μέσα στο παιχνίδι, εμείς ιτηθήκαμε και θα ακολουθήσουμε αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε. Τάκη, να έρθω και σε σένα. Έφερες νίκη σήμερα, 3 αν θυμάμαι καλά. Άκουσες και τα καλά λόγια από τον Ηλία Μπόγδανο. Παρ' όλα αυτά, η νίκη, πολύ σημαντική νίκη για το δεύτερο αγώνα Ηλίας, δεν ήρθε στην ομάδα σας. Γιώργο, δεν έχουν σημασία οι ατομικές νίκες. Όσες νίκες θα φέρει ο κάθε παίκτης ή παίκτρια, εάν δεν κερδίζει η ομάδα. Από ό,τι είδες, OK, είπες 4 αγώνες έκανα 3 νίκες, αλλά η ομάδα έχασε την ασυλία. Σήμερα πραγματικά. Να μπει στο flag, Τάκη. Γιώργο, κοίταξε να δεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το συζητήσαμε εδώ με την ομάδα, αλλά δεν μπορώ εγώ να πάρω τέτοια πρωτοβουλία. Αν η ομάδα δεν δείξει πραγματικά ότι. Να πω εγώ, πιστεύω πάρα πολύ το Σάκη σαν παίχτη. Η αλήθεια είναι αυτή. Πιστέψαμε ότι το Σάκη θα το βρει. Εγώ ήμουν πιο εύστοχο από το Σάκη σήμερα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, αλλά ο Σάκη είναι πολύ πιο ταχύ από μένα. Η ομάδα αποφασίζει. Δεν θα πάω ποτέ κόντρα σε αποφάσεις της ομάδος. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να παίξω, όπως και ο Σάκης θέλει να παίζει αυτά τα παιχνίδια. Είναι παιχνίδια κομμένα ραμμένα και το Σάκη αυτά. Απλά δεν μας έτυχε σήμερα, ήταν πολύ καλύτερη η άλλη ομάδα. Η μπλε ομάδα λοιπόν, έχοντας τις αποσκευές και τη δεύτερη ασυλία, είναι ασφαλής. Κανείς μπλε θα φύγει αυτή την εβδομάδα. Θα φύγετε κατευθείαν αυτή τη στιγμή να πάτε στη βίλα, να κάνετε τις μπουγάδες σας, να γίνετε μοσχομυριστή. Να κάνετε τα μασαζάκια σας, να φάτε το υπέροχο τραπέζι που υπάρχει εκεί και το τραπέζι θα φάει ο Σημακόπουλος, τον βλέπω, είναι έτοιμος. Να κοιμηθείτε στη βίλα και αύριο μοσχομυριστή και χορτάτε φυσικά να επιστρέψετε στην παραλία μαζί με τους κόκκινους. Οι κόκκινοι θα επιστρέψουν φυσικά στην καλύβα τους, το γνωστό μπάνιο στο ποτάμι και εμείς όλοι μαζί θα ξαναβρεθούμε στο Συμβούλιο Υποψηφιοτήτων που αφορά την κόκκινη ομάδα. Καλή συνέχεια, παιδιά.